Στέργιο, καλή χρονιά βασικά. Να πάνε όλα καλά για όλους και για το ποδόσφαιρο της περιοχής. Ξεκινώντας, θα ήθελα έτσι να μου πεις δύο λόγια για αυτό που έγινε σήμερα και για το ταλέντο της περιοχής που για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους, σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα. Τα πιτσιρίκια να φροντίζουν τα μαθήματά τους πρώτα και μετά τον αθλητισμό. Και τέτοιες εκδηλώσεις είναι καλό να γίνονται κάθε χρόνο. Είναι πολύ καλό από πλευρά ΕΠΣ να διοργανώνει αγώνες φιλανθρωπικού χαρακτήρα για να μαζευτούν τρόφιμα, φάρμακα, οτιδήποτε μπορεί να μαζευτεί, να βοηθηθούν οικογένειες που δεν μπορούν. Και όσο για το ταλέντο που είπες, το έχουμε ξανασυζητήσει ότι η Πιερία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί η ίδια η πόλη να το εκμεταλλευτεί. Και αυτό είναι ένα αρνητικό κομμάτι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Η Ακαδημία σου πώς πήγε φέτος? Πώς εγώ από την Ακαδημία μου είμαι ευχαριστημένος. Η δουλειά που γίνεται είναι η ίδια δουλειά που γίνεται εδώ και 12 χρόνια, 11-12 χρόνια που ξεκινήσαμε. Βλέπω χαρούμενα παιδιά, βλέπω παιδιά που θέλουν να παίζουν παιχνίδι και όχι να πιέζονται και να κάνουν, και αυτό μου αρέσει. Από εκεί και πέρα, το επίπεδο γενικότερα στην περιοχή όσον αφορά τις Ακαδημίες? Το επίπεδο της Κατερίνης είναι πολύ ανεβασμένο, γιατί παίζουμε και με άλλους νομούς και το βλέπουμε αυτό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ στην Πιερία και φαίνεται από τους παίκτες που παίζουν σε άλλες ομάδες και στις ομάδες γάμα εθνικής και που είναι από την Πιερία, φαίνονται ότι υπάρχει ταλέντο πολύ μεγάλο. Οπότε μπορούμε να έχουμε προσδοκίες και για τα επόμενα χρόνια, ότι κάτι καλό θα έρθει? Ναι, υπάρχουν, αρκεί τα μεγάλα σωματεία της πόλης να δώσουν λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι κάνουν μερικές ακαδημίες, για να μπορούν να δίνουν για τα παιδιά εκεί και να μην φεύγουν από οπουδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά, Παπ.